Γυαλινά τσουρέκια, σμυρνέικα της γιαγιάς Δέσποινας. Μυρωδάτα αφράτα τσουρέκια της γιαγιάς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε 210 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια, 2 γραμμάρια αλάτι, 2 γραμμάρια κακουλέ, 27 γραμμάρια μαγιά ξερή, 4 γραμμάρια μαχλέπι και 4 γραμμάρια σόδα μαγειρική, 2 αυγά, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 4 δάκρυα μαστίχα χείου, 100 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και 30 γραμμάρια βούτυρο όταν πλάθουμε τα τσουρέκια για να μπορούμε να λείψουμε τα χέρια μας, 250 ml κεφίρ, 100 ml γάλα πλήρες, 150 ml νερό χλιαρό. Για το άλυμα μετά θα χρειαστούμε γάλα, ένα γκρόκο αυγού και λίγα αμύγδαλα φιλέ που θα ρίξουμε από πάνω. Σε ένα κατσαρολάκι θα ζεστάνουμε το βούτυρο και θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε καλά ώστε να λιώσει λίγο η ζάχαρη μας. Στο κουδί θα χτυπήσουμε καλά τα δάκρυα της μαστίχας για να βγάλουν όλα τα αρώματα. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι μας και εκεί θα αρχίσουμε να προσθέτουμε τη μαγιά, τη μαστίχα, το κακουλέ, το μαχλέπι. Θα τα ανακατέψουμε καλά όλα μαζί. Τώρα θα ξεκινήσουμε το ζύμωμα. Χρειαστούμε μια λεκάνη μεγάλη γιατί θα φουσκώσει το ζυμάρι μας και το μίξερ χειρός. Θα χτυπήσουμε καλά τα αυγά μας. Προσθέτουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε μέσα το κεφίρ και το αλάτι. Ρίχνουμε και τη βανίλια μας. Το νερό και τη σόδα, αλλά δεν σταματάμε καθόλου το μίξερ. Ήρθε η σειρά να ρίξουμε το χλιαρό βούτυρο με τη ζάχαρη. Τώρα εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μέχρι όπου μας πάει το μίξερ θα ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Μόλις δούμε ότι ζοριστεί λίγο το μίξερ θα πρέπει να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε το ζυμάρι μας με τα χέρια. προσθέτουμε και το ηλιέλαιο. Φτιάξουμε λίγο το ζυμάρι μας από πάνω για να μπορεί να φουσκώσει πιο εύκολα. Θα το σκεπάσουμε με μία μεβράνη, με πετσέτες, κουβέρτες, με ό,τι θέλετε, και τα αφήσουμε 3 ώρες να φουσκώσει. Θα σας το δείξω ξανά σε μία μισή ώρα και μετά στις 3 ώρες για να δείτε πόση διαφορά έχουμε. Αυτός ο κρόκος του αυγού μαζί με το γάλα είναι για να αλείψουμε τα τσουρέκια μας μετά από πάνω, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Ας δούμε τώρα λιγάκι τι κάνουμε με το ζυμάρι μας και θα τα ξαναπούμε όταν είναι να μπει στο φούρνο. σουρέκια να τα φτιάχνουμε σπιτικά έχουν λίγο κόπο. Πώς τα βλέπετε. Και είναι και πολύ νόστιμα. Μία φορά να τα φτιάξετε θα τα φτιάχνετε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα να έχουμε και του χρόνου να είμαστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους σας. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Περιμένουμε τα σχόλια, τις απορίες αλλά και τις παρατηρήσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε.